εγώ είμαι ελεγμένη κανονικά. Δεν υπάρχει ιστορικό, δεν υπάρχει τίποτα. Και μια μέρα έχω κάνει φασίνα σε όλο το σπίτι και πάω να ξεντηθώ για να προλάβω να κάνω ένα ντουζ, γιατί θα έρθει όλη η δημιουργία. Και πρέπει να προλάβω να έχω το μπάνιο πρώτη. Και όπως πάω να ξεντηθώ, περνάει το αριστερό δάχτυλο από το πλάι του μαστού. Τι κόκαλο είναι αυτό που έχω εγώ εδώ ξαφνικά? Μα ήταν καλοκαίρι, πήγαινα για μπάνιο στη θάλασσα. Δεν ήταν να πεις ότι φορούσα μια πανοπλία και δεν είχα αγγίξει το σώμα μου. Ήταν εντελώς ξαφνικό. 9 μήνες πιο πίσω, έλεγχη. 6 παιδιά τα είχα θυλάσει. Α, λέω, δεν θα είναι τίποτα. Την επόμενη μέρα όμως, πειθαρχημένα, ειδοποίησα τον γιατρό μου. Έλα να κάνουμε εξετάσεις μέσα στις προσεχείς 3-4 μέρες. Άρα, μια ανωτελεία για τις γυναίκες που μας ακούνε. Από την πρώτη στιγμή που βλέπουν κάτι, πειθαρχημένα στο γιατρό. Πειθαρχημένα στο γιατρό. Δεν περιμένουμε να φύγει σαν ίωση και μετά. Όχι, όχι, όχι. Με την καθοδήγηση του γιατρού, λοιπόν, σε ούτε εβδομάδα κάνουμε τη μαστογραφία και δεν δείχνει τίποτα. Έλα, μου λέει, τη γλίτωσες, απόλυτα υγιής. Μα θα κάνουμε τώρα και υπέρηχο. Κάνουμε και τον υπέρηχο, δεν δείχνει κάτι. Πίεση στην πίεση. Μα εγώ έχω μια μελιτζάνα στο στήθος, τι θα κάνουμε? Άσε, μπορεί να είναι ορμονικό, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Για να μην μακρηγορώ, στάθηκα και τυχερή και άτυχη. Υπήρχαν και άνθρωποι κοντά μου που είναι στην ιατρική επιστήμη και πολύ θυμωμένα έλεγα ότι εγώ δεν μπορώ να μένω με την ανησυχία ότι θα περάσει μόνο του. Θα πρέπει να πάρω ένα φάρμακο, κάτι θα μου πούνε, τι, πόσο. Φύγε να κάνεις μια μαγνητική που μου έσωσε τη ζωή. Η μαγνητική έδειξε 3 μικρά οζίδια. Τα οζίδια δεν είναι όγκοι. Αυτά ήταν σε ρυθμό, τι να πω, ούτε να κάναμε κατοστάρι, δηλαδή μέρα με τη μέρα. Μπαίνουμε λοιπόν να αφαιρέσουμε στη φωτογραφία που είδαμε πριν τα οζίδια. Ποια οζίδια μέσα σε 10 μέρες? 9 εκατοστά. Είχε γίνει ένα θρεμμένο πράγμα. Σώπα, μη στεναχωριέσαι, μου λένε οι γιατροί, είναι ο αδενώματα. Είναι κάποια μορφώματα ναι. που δημιουργούνται στο στήθος και είναι καλοήθη. Περιμένουμε λοιπόν την ιστολογική. Μετρώει όμως ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχω βάλει λιτούς και δεμένους. Έχω μάθει όλη την ανάλυση των κυττάρων. Κάποιος να μου πει, να μου δώσει ένα στοιχείο. Αλλά πειθαρχημένοι στους υπόλοιπους. Και θυμάμαι 31 Νοεμβρίου. Συγγνώμη, 31 Οκτωβρίου. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο γιατρός μου. Πλησιάζει. Ναι. Ήταν ο γιατρός μου και μου λέει... Έλα, έχω την ιστολογική σου, έλα να κόψουμε και τα ράματα. Δεν είναι αισιόδοξα, θα τα πούμε από κοντά. Δηλαδή, είναι κακοήθεια. Κλείσαμε το τηλέφωνο λοιπόν και έπρεπε να φύγουμε. Ήταν μεσημέρι, το θυμάμαι. Μεσημέρι. Πάω σκοντά το σύζυγο, του λέω, σήκω, πρέπει να πάμε στο γιατρό για τα ράματα, δεν είναι καλά τα πράγματα. Τι μου λέει απορριμμένη. Ο μπαμπάς με τα μάτια γουρλωμένα λέει, τι μου λες τώρα, δεν το πίστευω ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει. Είναι κακοήθεια. Μάλιστα. Κάθισε αποσβολωμένος, πήρε ένα πακέτο τσιγάρα, μια πολύ έτσι λογική αντίδραση δική του. Χωρίς να μιλάει τίποτα. Τίποτα. Ο Σπύρος, ο γιος μου, ανήσυχος πολύ. Έπρεπε να οργανωθούμε, τα πιο μικρά παιδιά, η Αθηνά, η δεύτερη. Θα έρθω μαζί σας να δω πώς θα κομμούν τα ράματα, να ακούσω. Η Μαριαλένα είχε την ανάγκη να μείνει πίσω, ήταν τα πιο μικρά τα παιδιά. Φεύγουμε, πάμε στο γιατρό, μας παίρνει τηλέφωνο. Γρήγορα, δεν ξέρω, έχει φύγει ο Σπύρος, δεν ξέρω που είναι. Εξαφανίστηκε. Ναι. Ναι. Εξαφανίστηκε. Λέω, μαμά, ήμουνα στο σπίτι με τα παιδιά. Είμαστε μονοθετικοί. Ο έφυγε. Ναι, και λέω, κάποια στιγμή φώναζα Σπύρο και δεν τον έβρισκα. Και μου λέει, πόσο χρόνο ήταν τότε ο Σπύρος? Ήταν 3 χρόνια μικρότερος μου, εγώ στα 18, εκείνος... 15. 15, ναι. Και λέω, εντάξει, μήπως μου λέει, κοίτα μου πώς είναι η ταράτσα, μου έχει πάει να ποτίσει. Λέω, όχι, μου δεν είναι πουθενά, τον φωνάζω ώρα. Πάρ' τον να δεις που είναι, δεν... Δεν μπορώ να μιλήσω ναι. κιόλας εγώ, ήμουν στο γιατρό. Και πού είχε πάει? Είχε πάει στην εκκλησία. Ήταν απόγευμα. Και δεν το σήκωνε γιατί ήταν μέσα σε εκείνο το χώρο. Γύρισε μετά από 3/4, μία ώρα και μου κάνει, εντάξει, καλέ, πώς κάνετε έτσι? Ήθελα να πάω μέχρι την εκκλησία, να είχε και σπερινό εκείνη την ημέρα. Λέει, ήθελα να πάω να καθίσω, να ησυχάσω λίγο, να προσευχηθώ. Χωρίς να μιλάει πολύ. Ποτέ, όμως, Εσείς, ναι. όλα τα παιδιά, η οικογένεια, πώς συσπυρώθηκε απέναντι στο πρόβλημα της μαμάς? Δηλαδή, πώς το αντιμετωπίσατε εσείς? Γιατί εκείνη το είπε πολύ χαρακτηριστικά πριν.
κρυβόταν από όλους και έλεγε, της έλεγαν οι γιατροί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μας δείχνεις αυτή την εικόνα, γιατί οι άλλες εδώ λένε καλά, εσύ πώς δεν πονάει.